ένα ακόμα νομοθέτημα, κομμάτι στο πάζλ της πολιτικής της πράσινης ανάπτυξης και των επενδύσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, ενέργεια, κατασκευές, μεταφορές, κρατικές υποδομές ευρύτερα, προκειμένου να δοθεί διέξοδο σε κεφάλαια που λιμνάζουν, που έχουν υπερσυσσωρευτεί, αλλά και να απορροφηθούν εμπορεύματα πράσινης τεχνολογίας. Πρόκειται για εφαρμογή και ενσωμάτωση στην ελληνική οικονομία όλων των μέτρων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη της λεγόμενης πράσινης μετάβασης και της κλιματικής ουδετερότητας, που όμως μόνο ουδέτερες και εφιλικές δεν είναι για την τσέπη και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Ενώ για τα πράσινα αρπακτικά της ενέργειας, τους επιχειρηματικούς ομίλους, αποτελεί πεδίο δόξης λαμπρό, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αστικές κυβερνήσεις, τους μπουκώνουν με πακτολό χρημάτων σε απάντηση της λεγόμενης ενεργειακής κρίσης που επιτείνεται από τον υπεριαλιστικό πόλεμο και την αντιπαράθεση ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Ένας πόλεμος που αξιοποιείται από τους ομίλους, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν ως ευκαιρία για την επιτάχυνση των τεράστιων επενδύσεων σε πράσινα πεδία κερδοφορίας, που όμως φουσκώνουν διαρκώς το λογαριασμό που πληρώνει ο λαός με την πανάκριβη ενέργεια και τη διεύρυνση της ενεργειακής φτώχειας. Γιατί και τα νέα πακέτα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων που ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις δράσεις, όπως αυτές που περιγράφονται στο νομοσχέδιο, έχουν ξεκάθαρο ταξικό πρόσημο υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων. Την ίδια ώρα που ο λαός μας ζει δύσκολες μέρες με την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις βασικών προϊόντων να μην έχουν τελειωμό και τις αυξήσεις σε ρεύμα και καύσιμα να διαλύουν το εισόδημά του. Και έρχεστε σαν έτοιμη από καιρό και προβάλλεται ως μοναδική διέξοδο τις δίθεν πράσινες business, ενώ τα περί προστασίας του περιβάλλοντος και η πράσινη ευαισθησία σας αποτελούν σκέτη υποκρισία, ενώ η δίθεν αντιμετώπιση της όποιας κλιματικής αλλαγής αποδεικνύει πόσο ψεύτικο είναι το ενδιαφέρον σας. Γιατί τέτοιοι νόμοι, όπως ο κλιματικός που συζητάμε, όπως και οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχονται να ξεπλύνουν περιβαλλοντολογικά εγκλήματα που έγιναν από όλες τις κυβερνήσεις έως τώρα, όπως η εμπειριαλιστική πόλεμη, η παράδοση της γης, των δασών, του αέρα, της θάλασσας, των παραλιών σε πράσινους καπιταλιστές για κάθε είδους εκμετάλλευση. Η κάψη αντίστοιχα σκουπιδιών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καταστρέφοντας το περιβάλλον και επιβαρύνοντας τη δημόσια υγεία. Ο ένοχος όμως δεν γίνεται σωτήρας. Και ακριβώς πτυχή της ίδιας στρατηγικής της λεγόμενης πράσινης ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και για την οποία προδιετίας ψήφισατε σχετικό νομοσχέδιο που τώρα επιταχύνεται την υλοποίησή του. Ποιος ο στόχος? Η απόσπαση μεγαλύτερου κομματιού από την πίτα των διεθνών αγορών για λογαριασμό και καταπέτηση των ευρωπαϊκών ομίλων αυτοκινητοβιομηχανίας που για χάρη των συγκομισών αποφάσισε πριν μερικά χρόνια σειρά κινήτρων άμεσης και έμεσης ενίσχυσης για να προωθηθεί η αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, η παραγωγή τους όπως και η παραγωγή συσσωρευτών, μπαταριών και άλλα. Σε αυτούς τους στόχους συντονίστηκε και η Ελλάδα, αφού τόσο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όσο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκαναν και κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για την προώθηση της συγκεκριμένης αγοράς. Ιδέα αναλύσεις για μία εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου από τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα είναι ψευδής και παραπλανητική, αν συνυπολογίσει κανείς όλες τις απώλειες, ενώ συγκαλύπτεται το συνολικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα στην κατανάλωση ενέργειας. Αντίστοιχα, δεν υπολογίζεται η συνολική επιβάρηση της ηλεκτροκίνησης στο κοινωνικό σύνολο, πέραν των ακριβών της ακριβής τιμής των αυτοκινήτων ή, όπως για παράδειγμα, το κόστος νέων ηλεκτρικών υποδομών, φορτιστών κλπ, αλλά και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον με την επιβάρυνσή του, για παράδειγμα για την παραγωγή των μπαταριών, άλλων εξαρτημάτων ή, για παράδειγμα, το τεράστιο αποτύπωμα στη χρήση νερού για τις μπαταρίες λιθίου στις περιοχές ή αντίστοιχα στους χώρους εξόρυξης. Έτσι λοιπόν, αν κάτι αναδεικνύεται και από αυτό το νομοσχέδιο και θεωρούμε πως χρειάζεται να σκεφτεί ο λαός μας και να βγάλει συμπεράσματα, είναι η εξής αντίφαση στο πλαίσιο αυτού ακριβώς του συστήματος του καπιταλισμού. Το ότι δηλαδή η εξέλιξη της τεχνολογίας, της ηλεκτροκίνησης για παράδειγμα ή της ενέργειας κατ' επέκταση στο σύνολο, αλλά και όλοι οι άλλοι τομείς, αντί να συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής των εργασιακών συνθήκων, στη μείωση του εργάσιμου χρόνου και στην αύξηση του ελεύθερου χρόνου αντίστοιχα, στην αύξηση μισθών και δικαιωμάτων, αντίθετα αποτελούν απειλή για τους εργαζόμενους, πολύ περισσότερο που οι εργαζόμενοι καλούνται να θυσιαστούν για τις επενδύσεις
τον ανταγωνισμό, τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που καθορίζουν με βάση την κερδοφορία τους το τι θα παραχθεί, αν θα παραχθεί, αλλά και το πού και με τι όρους και όχι με κριτήριο την ικανοποίηση των συνεχώς διευρυνόμενων αγκών του λαού μας. Αντίστοιχα, οι πράσινες πολιτικές με τις οποίες όλες οι κυβερνήσεις διαδοχικά ευθυγραμμίζονται και η μία πιάνει το νήμα από εκεί που το άφησε η άλλη, δεν έχουν την πραγματική σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο καταστρέφεται συστηματικά εξαιτίας του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Αυτός λοιπόν είναι ο ορατός εχθρός, ο θανάσιμος εχθρός, αλλά και κίνδυνος, όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για τα δικαιώματα των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων στη χώρα μας. Και στο ερώτημα αν υπάρχει λύση που μπορεί να ικανοποιήσει το σύνολο των αναγκών του λαού, να αξιοποιήσει στο έπακρο τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της λαϊκής οικογένειας, την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του λαού μας, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, τις σταθερές θέσεις ασφαλούς εργασίας με όθηση στην ισόμετρη ανάπτυξη περιοχών της χώρας, το Κομμουνιστικό Κόμμα φωτίζει και δείχνει το δρόμο και λέει πως υπάρχει λύση. Ναι, αλλά και για να εφαρμοστεί απαιτείται η εργατική τάξη, ο λαός, να πάρει στα χέρια του την οικονομία και το τιμόνι της εξουσίας, έτσι ώστε σκοπό της παραγωγής να αποτελούν οι κοινωνικές ανάγκες και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Έτσι και το ενεργειακό προϊόν θα αποτελεί κοινωνικό αγαθό για όλους και όχι εμπόρευμα. Αφορά λοιπόν ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, όπου όλες οι εγχώριες ενεργειακές πηγές και τα μέσα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ενέργειας θα αποτελούν κρατική κοινωνική ιδιοκτησία. Σε αυτό το πλαίσιο του σοσιαλισμού, ο ενεργειακός κεντρικός σχεδιασμός θα μπορεί να αξιοποιήσει συνδυασμένα όλες τις διαθέσιμες εγχώριες πηγές και όλες τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις για να βελτιώσει το σημερινό ενεργειακό μείγμα της χώρας, για να διασφαλίζεται, κλείνω, η λαϊκή ευημερία. Συγχρόνως θα αξιοποιείται η επιστημονική έρευνα για να προβλέπει έγκαιρα τις μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας. Και σε αυτή την κατεύθυνση το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά για να οργανωθεί η πάλη του λαού και να ανοίξει αυτός ο ελπιδοφόρος δρόμος της πραγματικής ανατροπής.